Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το Pet Show είναι και αυτήν την Τετάρτη μαζί σας και απόψε έχουμε μια εκλεκτή παρέα. Αν ανοίξει το πλάνο μας θα δείτε τον φίλο μας τον Άξελ. Είναι ένας ημίαιμος σκυλάκος που πράττει πραγματικά μετά από μια δύσκολη ζωή που είχε ως τώρα ένα εξαιρετικό έργο χάρη στην Κατερίνα Παπαποστόλου. Είσαι υπεύθυνη στις ζωές. Στην ομάδα ζωές, ναι. Και τον Δημήτρη Γραμματικάκη. Καλησπέρα. Που είσαι ο αντίστοιχος υπεύθυνος του τομέα των Αθηνών, ναι, της να το πω έτσι. Σε ζωές στην Αθήνα. Mm. Και είστε και οι δύο εκπαιδευτές σκύλων. Ναι. Και εσύ είσαι και εκπαιδευτικός. Ναι, ενεργία, είσαι ναι. Και εκπαιδεύτρια παιδιών. Βέβαια. Και εκπαιδεύτρια σκύλων. Ακριβώς. Άρα η χαρά σου είναι διπλή και πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Έτσι, συνηθίζω πολλές φορές να λέω και σίγουρα δεν λέω καμιά ξυπνάδα. Το έχουν πει και άλλοι πριν από μένα ότι αν αυτός ο κόσμος αλλάξει μια μέρα, θα αλλάξει χάρη στα παιδιά. Αυτό ακριβώς. Έτσι, ειδικά οι δραματικές αλλαγές, ας πούμε, είναι δύσκολο να γίνουν από μια μέρα στην άλλη. Δυστυχώς. Μόνο αν στα παιδιά μας πήγαν να πω, δεν έχω κάνει ακόμα, αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να κάνω. Μόνο αν τα παιδιά αποκτήσουν παιδεία, και όχι απαραίτητα μόρφωση, γιατί είναι ένα πράγμα το άλλο. Άλλο η μόρφωση, άλλο η παιδεία. Δεν προϋποθέτει η παιδεία τη μόρφωση, έτσι. Λοιπόν, πολύ μίλησα εγώ. Να μας τα πείτε εσείς. Ζωές, τι είναι οι ζωές? Ζωές είναι μια ομάδα ζωοφιλικών ενημερώσεων σε σχολεία, ιδρύματα και οργανισμούς. Είναι ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια περίπου, πάρα πολλά χρόνια, όταν είχα πάει δασκάλα στα Χανιά. Εκεί ξεκίνησε η πρώτη μου ενημέρωση. Και μετά στην Αστυπάλαια, όπου ξεκίνησε και το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε σχέση με θέματα φιλοζωίας. Και μπήκε λίγο στο μυαλό μου η ιδέα του να οργανώσω κάτι τέτοιο. Ήταν πάρα πολλά τα εμπόδια που συνάντησα. Η αλήθεια είναι ότι ίσως συναντούσα μόνο εμπόδια. Και κάποια στιγμή, πριν περίπου 1,5 χρόνο, ήρθαν μάλλον οι κατάλληλες συνθήκες και συνάντησα τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες στιγμές. Και οπότε ξεκίνησε και το οργάνωσα όλο αυτό, παράλληλα σπουδάζοντας στην Kina Gontok Trainers Academy ως εκπαιδεύτρια σκύλων. Γιατί ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε βασικά. Ότι ήμουν εκπαιδευτικός, αλλά ότι έπρεπε οπωσδήποτε να γίνω και εκπαιδεύτρια σκύλων για να μπορέσω όλο αυτό να έχει το αποτέλεσμα το οποίο ήθελα. Τι είναι πιο εύκολο να καταλάβεις, την ψυχολογία των παιδιών ή την ψυχολογία του σκύλου? Θεωρώ ότι η ψυχολογία είναι το θηλαστικό ίδια όλοι. Με τον ίδιο τρόπο. Και οι άνθρωποι, άμα ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε σαν σκύλοι, ίσως είμαστε και καλύτεροι. Αυτό δεν είναι ψέμα που λέω. Να πούμε ότι όση ώρα μιλάμε, ακούμε την πολύ όμορφη μουσική του Στέργιου Νταουσανάκη. Ναι. Τον είπα καλά. Ναι. Είναι συνεργάτης ο Στέργιος στο μουσικό κομμάτι. Γενικά η ομάδα είναι ένα πολύπλευρο πρόγραμμα το εκπαιδευτικό το οποίο έχουμε και έχουμε διάφορους συνεργάτες. Στο μουσικότερο κομμάτι χρησιμοποιούμε τη μουσική του Στέργιου Νταουσανάκη. Το απίστευτο επίσης είναι ότι τα τραγούδια του που χρησιμοποιούσα πριν το γνωρίσω και το συναντήσω ήταν κάποια τραγούδια τα οποία τραγουδούσα όταν ήταν μικρός στη χοροδία του Πάλδου. Οπότε χρησιμοποιήθηκα τα τραγούδια αυτά χωρίς να το γνωρίζω, η αλήθεια είναι. Το αντιλήφθηκα πριν από λίγο καιρό. Και πλέον τώρα δουλεύουμε με δύο τραγούδια του. Το Λιμάνι, το οποίο ανοίγει και στις ενημερώσεις στα σχολεία, σε όλες τις ομάδες, θα πούμε στη συνέχεια σε ποιες πόλεις υπάρχουν. Χορεύουν τα παιδιά για μια κυβωτό στην οποία θα πρέπει να ανεβούν και ζώα και άνθρωποι μαζί, έτσι ώστε να γίνουν φίλοι και να μάθουν να συνυπάρχουν. Και τα παιδιά του κόσμου, το οποίο είναι ένα τραγούδι, στο οποίο είναι το αγαπημένο τραγούδι του Άξελ, ο οποίος μόλις το ακούει, έρχονται τα παιδιά, το χαϊδεύουν. Και όλο αυτό αρέσει και στα παιδιά πάρα πολύ και σε εμάς φυσικά. Και είναι... με τον καταιγιστικό ρυθμό μου μιλάς. Θα τελειώσουμε την εκπομπή σε 5 λεπτά. Όχι, είσαι πολύ καλή. Είπα ότι έχουμε και τον Δημήτρη μαζί μας, έτσι. Γιατί είμαι και μια ηλικία, ξεχνάω, μην δίνει σημασία. Είπες για μια εξαιρετική παρέα. Ποια είναι αυτή? Είναι ο Στέργιος, υποθέτω. Ναι, είναι ο Δημήτρης. Είναι ο Δημοσθένης Ομομιάδης, ο οποίος είναι και ο δάσκαλός μου στην Ακαδημία, ο οποίος έχει αναλάβει το κομμάτι των σκύλων, ελέγχει τους σκύλους οι οποίοι θα μπουν στο πρόγραμμα. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συνεργάτες, οι οποίοι κατά καιρούς συνεργάζομαι μαζί τους, κάποιοι θεατρολόγοι, κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έχουν σχέση με καλλιτεχνικά πράγματα. Η βασική μου πάντως συνεργάτες είναι ο Στέργιος και ο Δημοσθένης αυτή τη στιγμή. Εσύ, Δημήτρη? Εγώ... Είμαστε στην ομάδα της Αθήνας. Αν θέλεις να σου πω το λόγο που αποφάσισα να ασχοληθώ με όλο αυτό, είναι επειδή ως πρωτεύουσα η Αθήνα και ως τόσο πολύ πληθυσμό, το πρόβλημα των αδέσποτων ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Θεώρησα κάποια στιγμή ότι κάπως πρέπει και εγώ να βοηθήσω, εθελοντικά πάντα, και μήπως καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να αλλάξει όλο αυτό. Κάνοντας διάφορους εθελοντικές εργασίες, αν θέλεις, πρακτικές, βοήθησα κάποιες ομάδες, θεώρησα λίγο ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Συνέχεια γίνεται το ίδιο, μαζεύουμε αδέσποτα, καταφέρνουμε να τα περιθάλψουμε, να βρεθούν υιοθεσίες και ξανά από την αρχή.
Όταν γνωρίστηκα με την Κατερίνα που μου είπε αν θα ήθελα να αναλάβω αυτό το κομμάτι, να προσεγγίσουμε την παιδεία της Ελλάδος και να πηγαίνουμε σε σχολεία να κάνουμε ενημερώσεις, το είδα σαν μια πολύ καλύτερη λύση και σαν η μόνη ίσως, αν μου επιτρέπεις, λύση, ώστε μετά από ένα διάστημα από τώρα, είτε έμεσα είτε άμεσα, να αλλάξει κάτι πλέον σε αυτή την πρωτεύουσα. Το πρόβλημα με τα δέσποτα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κάθε περιοχή έχει πάρα πολλά δέσποτα. Δεν τα προλαβαίνουμε. Είναι κάποιες φορές που δεν τα προλαβαίνουμε. Και πιστεύω ότι αυτό είναι η λύση, το να πιάσουμε την παιδεία και να μιλάμε σε παιδιά, είναι η λύση που θα είναι ότι καλύτερο για το μέλλον, να γλιτώσουμε λίγο όλο αυτό το κακό που γίνεται. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι ο πολλής κόσμος δίνει την πραγματική αξία, ας πούμε, στο μέγεθος του προβλήματος. Καλά, δεν γνωρίζει. Δεν το αξιολογεί σωστά. Σαφώς, δεν το γνωρίζει κιόλας. Και δεν το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζει, ναι. Τα παιδιά πώς είναι? Δείχνουν ενδιαφέρον? Τα παιδιά δείχνουν, αλήθεια, είναι πολύ ενδιαφέρον. Τους τραβάει σίγουρα πολύ και το γεγονός ότι υπάρχουν και σκύλοι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν σε όλες τις ομάδες σκύλοι αυτή τη στιγμή. Θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής που υπάρχουν σκύλοι. Δείχνουν ενδιαφέρον. Ξέρεις, τα παιδιά θέλουν να αγαπήσουν πάρα πολύ, απλά δεν έχουν μάθει τον τρόπο. Γιατί δυστυχώς, δεν θλίβομαι που το λέω, αλλά θεωρώ ότι δεν γίνεται ούτε σωστή δουλειά από το σπίτι και σίγουρα δεν γίνεται και σωστή δουλειά και από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι δεν θεωρούν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι ότι μια ζωοφυλακή ενημέρωση σε ένα σχολείο, στην τάξη τους, ότι έχει κάποια ουσιαστική αξία. Αυτό δηλαδή βλέπω, αυτό συνάντησα 15 χρόνια και σε όλα τα εμπόδια τα οποία έβρισκα. Θα μπορώ να σου πω μόνο ένα πράγμα το οποίο τα λέει όλα. Ότι στον 1,5 αυτόν χρόνο στον οποίο δημιουργήθηκε η ομάδα Ζωές και εγώ έχω κάνει έκκληση πάρα πολλές φορές για εθελοντές. Ζήτημα να έχουν υπάρξει, Θοδωρή, 3 ή 4 εκπαιδευτικοί συνάδελφοι οι οποίοι ανταποκρίθηκαν, σε αντίθεση με κάποιους άλλους από άλλες ειδικότητες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα. Οπότε αυτό εμένα μου λέει πολλά, το συγκεκριμένο. Μπορεί να οφείλεται αυτό. Μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος δεν αδιαφορεί εντελώς για τα ζώα, ας πούμε. Τουλάχιστον δεν μπορεί όλοι να διαφορούν για τα ζώα. Μήπως είναι και η γραφειοκρατία στη μέση, η φόβια ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Κοιτάξτε, είναι πολλά. Εγώ γενικά έχω μάθει σαν άνθρωπος να κοιτάω γενικά το βάθος πάντα στη ζωή μου και όχι το δέντρο. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ βαθύτερο το πρόβλημα και έχει σχέση με όλο το σχολείο, το οποίο δεν είναι ένα νέο σχολείο για το οποίο παλεύουμε εμείς σαν ομάδα Ζωές. Οπότε όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουμε μπει δυστυχώς σε ένα λούκιμο όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν. Στο να τελειώσουμε την ύλη, στο να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, στο να μην κάνουμε τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που εκπονούν εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά δεν εκπονούν εκπαιδευτικά προγράμματα φιλοζωής, πίστεψέ με. Είναι πολύ λίγοι εκπαιδευτικοί αυτοί οι οποίοι εκπονούν αυτά τα προγράμματα. Προτιμούν δηλαδή να κάνουν κάτι άλλο. Και εδώ που τα λέμε κιόλας, χωρίς να γνωρίζω φυσικά, αλλά ούτε θέλω να τους βάλω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Καλά, σαφώς, βέβαια. Έτσι, ότι δεν είναι μόνο θέμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα ζώα. Είναι ζήτημα αν πραγματικά παράγουν ουσιαστικό έργο κάποιοι, ακόμα και σε όλο το άλλο, το ευρύ φάσμα της παιδείας. Ναι, σαφώς. Απλά την εκπαίδευση δεν πρέπει να τη δεις σαν δουλειά. Άμα τη δεις σαν δουλειά, δηλαδή όταν είσαι δάσκαλος και να το δεις σαν δουλειά, αρχίζει λίγο και χάνει την μπάλα. Άμα δεν αντιληφθεί ότι είναι ένα λειτουργήμα στο οποίο πλάθει παιδικές ψυχές με σκοπό του να φέρουν ένα καλύτερο μέλλον και το δει σαν δουλειά σε εργασία η οποία σου αποφέρει χρήματα, είτε πολλά είτε λίγα, θεωρώ ότι έχει χάσει ήδη το παιχνίδι. Οπότε πηγαίνει στο σχολείο, δεν έχει διάθεση να πα. Οπότε για μένα καλύτερα να μην πα καθόλου. Δηλαδή είναι μια δουλειά, ίσως η μοναδική για μένα, ο εκπαιδευτικός, στην οποία θα πρέπει να την αγαπάς πάρα πολύ. Δεν μπορείς να την κάνεις διαφορετικά, δεν μπορείς να πετύχεις δηλαδή. Και τα παιδιά δεν ευθύνονται σε κάτι, στο να έχουν έναν δάσκαλο ο οποίος δεν αγαπάει αυτό το οποίο κάνει. Και λέμε πολλές φορές ότι κάποια επαγγέλματα είναι επί της ουσίας λειτουργήματα. Αλλά νομίζω ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ίσως το μοναδικό στο οποίο ανταποκρίνεται πλήρως ο χαρακτηρισμός λειτουργήμα. Εσύ είχες πάντα έφερες στα ζώα, αγάπη στα ζώα, είχες πάντα ζώα και πώς? Είχα από 3 χρονών ξεκινήσει να συμβιώνω με ζώα. Την πρώτη μου διάσταση την έκανα όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, στο παιδαγωγικό, όπου διέσωσα τον πρώτο μου σκύλο από τα σκουπίδια. Τότε είχα σοκαριστεί για πρώτη φορά. Και γενικά όλη μου η πορεία έχει σχέση πολύ με φιλοζωικά πράγματα, δηλαδή βοηθούσα όπου μπορούσα. Ακτιβισμό, η αλήθεια είναι, γιατί θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έχω κάνει πάρα πολύ στη ζωή μου. Γιατί από την πρώτη μέρα που πήγα στο πανεπιστήμιο, επειδή είχα στο μυαλό μου το να κάνω τις ζωές, δεν λεγόταν ζωές τότε στο μυαλό μου, ζωές ονομάστηκαν αργότερα,
ασχολούμουν με πράγματα τα οποία έχει σχέση. Ζωοφιλικές ενημερώσεις, σχολείο, ναι. Το είπαμε. Οπότε, οτιδήποτε και αν ασχολήθηκα όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή έχω κάνει σεμινάρια θεατρολογίας, έχω κάνει πάρα πολλά καλλιτεχνικά εργαστήρια, τα πάντα είχαν σχέση με όλο αυτό το οποίο είχα στο μυαλό μου, δηλαδή για ένα διαδραστικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα αφορούσε ζώα και συνύπαρξη ζώα και ανθρώπου. Όταν το ξεκίνησες, είπες ότι αντιμετώπισες κάποια προβλήματα. Ναι. Είπες και προηγουμένως κάποια από αυτά. Μπορείς έτσι να τα αρχαιολογήσεις, να δούμε ποιο ήταν αυτό που σε σόκαρε, ας πούμε, από ποια προβλήματα αντιμετώπισες, το οποίο δυσκολεύτηκες να ξεπεράσεις, που σου έκλεινε το δρόμο, ας πούμε, στο να πραγματοποιήσεις, ναι, το όνειρό σου. Το πρώτο και σημαντικό είναι ότι δεν έβρισκα συνεργάτες. Σε λέγανε, ας πούμε, η γραφική τώρα, ποιος θα ασχοληθεί. Έλα που θα ασχοληθούμε μαζί τους. Στους φιλόζωους, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορική συζήτηση. Ναι, μα γι' αυτό το λέω. Μας αποκαλούν γραφικούς, κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια εμείς, σαν ζωές, να αποφύγουμε το χαρακτηρισμό αυτό. Βέβαια, για μένα, να μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν είναι και απόλυτα άδικος ο χαρακτηρισμός για ορισμένους ανθρώπους που κινούνται στον κόσμο της φιλοζωίας. Η αλήθεια είναι, δεν είμαστε ενωμένοι οι φιλόζωοι. Δυστυχώς. Τα βλέπεις και εσύ καθημερινά. Δεν είμαστε και όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Σαφώς δεν είμαστε, αλλά θεωρώ ότι οι φιλόζωοι θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι. Δεν είμαστε όμως ενωμένοι. Προσπαθούμε να ενώσουμε ανθρώπους στα πλαίσια και κάποιων δράσεων των οποίων κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει δηλαδή μια σειρά συναυλιών με το Στέργιο Νταουσανάκη, όπου μέρος των εσόδων από τη δική του αμοιβή, επίσης πολύ σημαντικό, που πρέπει. Κάναμε, ναι, το Σάββατο το προηγούμενο μας πέρασε. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν από την αμοιβή τους να δώσουν χρήματα σε ζώα. Είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή όπου κοιτάει ο καθένας την τσέπη του, στο πώς θα επιβιώσει. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οπότε κάνουμε μια σειρά συναυλιών. Κάναμε το Σάββατο, τώρα η επόμενη συναυλία είναι στις 5 Ιουλίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας, όπου προσπαθεί ο Στέργιος και με τη βοήθεια τη δική μου να βοηθήσουμε κάποια σωματεία φιλοζωικά, κάποιες εθελοντικές ομάδες, οι οποίοι παράγουν ουσιαστικό έργο. Γιατί εμείς, σαν ζωές, αυτό μπορούμε να κάνουμε ακτιβιστικά. Πέρα από τον ακτιβισμό δηλαδή που κάνουν οι εθελοντές μου, σαν άτομα μεμονωμένα, θα ήθελα κι εγώ, σαν Κατερίνα και σαν ζωές, να φαινόμαστε σαν ομάδα ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο κομμάτι αυτό. Ο κόσμος γενικότερα ανταποκρίνεται στο καλεσμα αυτό. Έρχεται δηλαδή να δει τη συναυλία, να ακούσει. Δεν ανταποκρίνεται ακόμη όσο θα θέλαμε, αλλά θεωρώ και πιστεύω, Θοδωρή, ότι είναι κάτι πολύ καινούριο ακόμη για την Ελλάδα αυτό. Δηλαδή, όλο αυτό είναι κάτι καινούριο και σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που σου είπα και στην αρχή. Το ότι σαν Έλληνες δεν είμαστε ενωμένοι σίγουρα, σαν άνθρωποι δεν είμαστε ενωμένοι και σαν φιλόζωοι είμαστε δυστυχώς, με πολύ μεγάλη θλίψη το λέω και το αντιλαμβάνομαι και το βλέπω καθημερινά, είμαστε χωρισμένοι. Έχουμε δηλαδή θέματα τα οποία δεν θα έπρεπε ουσιαστικά να υπάρχουν. Δηλαδή το να μετράς τη φιλοζωία σου με το πόσα ζώα διέσωσες ή αν δεν διέσωσες ζώα και κάνεις κάτι άλλο, αυτόματα σημαίνει ότι δεν είσαι φιλόζωος στον υπέρτατο βαθμό. Για μένα αυτό μου λέει πολλά και με απογοητεύει πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε και προχωράμε. Η ζωή είναι μια μάτια απογοητεύσεω. Άμα σταματάμε, δεν σταματάμε. Εννοείται, ναι. Εντάξει, ναι. Ξέρεις, είχα πρόσφατα μια συζήτηση με έναν φίλο, τον οποίο είχα και καλεσμένο στην εκπομπή. Δεν χρειάζεται τώρα να πω το όνομά του, okay, που είχαμε μια κουβέντα και λέγαμε, ρε παιδί μου, κατά πόσο είμαστε. Ότι ο άνθρωπος μέσα στις άκρες είναι επί της ουσίας εγωκεντρικός και δεν είναι αλτρουιστής. Και ότι σχεδόν οτιδήποτε κάνει στη ζωή του, το κάνει για να ικανοποιήσει μια εσωτερική ανάγκη. Mm. Κατά με αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί και με τον αλτρουισμό. Δηλαδή, okay, κάνω κάτι γιατί με ικανοποιεί, σαφέστατα. Ναι. Όμως η σκοπή μου είναι αγνή. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι μερικές φορές ξεφεύγει από εκεί και πάμε στο εγωκεντρικό εντελώς. Κάνουμε κάτι για να ικανοποιήσουμε το εγώ μας. Ναι. Και εκεί πάει αυτό που λες, ίσως, ότι εγώ έχω σωστά περισσότερα δέσποτα από σένα. Ναι. Δηλαδή, κοιτάμε την ουσία της πράξης μας, αλλά τα τρόπια, ας πούμε, ότι θα συγκεντρώσουμε στο μυαλό μας. Αυτό που σημαίνει δηλαδή, ειδικά στο διαδίκτυο, το οποίο το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και με έχει βοηθήσει πολύ και στην πρόθεση του έργου, είναι αγγίζει τα όρια της παράνοιας. Δηλαδή, όλος αυτός, οι καυγάδες μεταξύ των φιλόζων, δηλαδή, πραγματικά έχω αρχίσει και κουράζομαι και πλέον δεν τα διαβάζω, δεν τα βλέπω, δεν μπλέκομαι ποτέ. Αυτό ζητώ και από τους εθελοντές μου ως μεγάλη παράκληση να μην μπλέκουν σε όλες αυτές τις καταστάσεις, γιατί θεωρώ ότι τη στιγμή που κάθεσαι και μπαίνεις στη διαδικασία του να διαφωνήσεις, να μαλώσεις ή οτιδήποτε κάνεις με έναν άνθρωπο με τον οποίο παλεύεις για τα αυτονόητα, γιατί εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος ο οποίος σηκώνεται από τον καναπέ του, από το σπίτι του, που από μόνο του είναι πολύ σπουδαίο, το να σηκωθείς δηλαδή από τον καναπέ σου, είναι από μόνο του πολύ σπουδαίο το να κάθεσαι μέσα στο σπίτι σου. Και να μπαίνεις σε μια διαδικασία διαφωνίας για αυτά τα οποία παλεύεις, τα οποία είναι ίδια, η διάσωση δηλαδή των ανθρώπινων ψυχών, για μένα θεωρώ ότι
Το μόνο το οποίο κάνει μας αποκλίνει από το στόχο μας. Από το στόχο μας. Και μας τρώει χρόνο δηλαδή από μια ουσιαστική διάσωση ενός ζώου. Το να καθόμαστε στο πληκτρολόγιο και να πληκτρολογούμε, να λέει ο καθένας αυτά τα οποία πιστεύει. Ακτιβιστές του διαδικτύου. Ναι. Σαφώς υπάρχουν ναι, πολλοί. Ναι. Και πολλαπλασιάζονται. Είναι καθ' μια έκφαση ναι. της μοντέρνας ζωής. Νίκο, όταν μπορέσεις, βάλε μας λίγο να ακούσουμε το κομμάτι του Στέργιου, ένα λιμάνι. Γιατί μου έλεγες κιόλας ότι στα παιδιά το βάζετε, το ακούνε. Το χορεύουν, το και το συζητάτε κιόλας το κομμάτι πριν. Ναι. Είναι μιλάει για μια κυβωτό το τραγούδι αυτό, το στο οποίο ο Στέργιος έχει γράψει ότι θέλει να ανεβούν επάνω μόνο ζώο και όχι άνθρωποι. Οπότε ρωτάμε τα παιδιά, εσείς δεν θέλετε να ανεβείτε, γιατί ο τραγουδιστής γράφει ότι δεν θα ανεβούν οι άνθρωποι. Για ποιο λόγο να ανεβούν? Δεν σου κρύβω ότι 90% των παιδιών μου απαντάνε γιατί οι άνθρωποι κάνουν κακό στα ζώα. Οπότε εμείς σαν ομάδα, σαν ζωές, πηγαίνουμε στα σχολεία για να τους ενώσουμε, ανθρώπους και ζώα, και να ανεβούμε να χορέψουμε όλοι μαζί. Οπότε είναι ένα τραγούδι το οποίο ανοίγει τις ενημερώσεις μας και θα ανοίγει και γενικά τις εκδηλώσεις μας, τις οποίες θα κάνουμε και θα υπάρχουν παιδιά. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι του Στέργιου Νταουσανάκη, για να δείτε κι εσείς ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη. Είπα να γράψω τα όνειρά μου σε χαρτί. Βρήκα χαρτί όμως δεν βρήκα το μολύβι. Είπα να πάρω τη ζωή μου απ' την αρχή και θα ανατέλειω το πελώριο ταξίδι. Είπα δυο σύννεφα να φτιάξω με στυλό. Βρήκα στυλό όμως δεν βρήκα το μελάνι. Είπα να αρχίσω τα όνειρά μου κάπου εδώ. Το πλοίο έφυγε και μείναν στο λιμάνι. Ένα λιμάνι είναι η ζωή και σε κυκλώνει. Δεν ξέρεις τι έρχεται ποτέ. Ξημερώνει. Ένα λιμάνι είναι η ζωή για μας τυχιώσεις. Θα θες να φύγεις μακριά και να γλιτώσεις. Και θα'ν αργά, ναι θα'ν αργά. Είπα να φτιάσω με χαρτί μια κυβωτό. Να βάλω μέσα μόνο ζώα όχι ανθρώπους. Να φύγω Αύγουστο και Αύγουστο να έρθω. Σε ένα χρόνο να γυρίσω όλους τους τόπους. Είπα να φτιάσω τα όνειρά μου με στυλό. Μα το στυλό μου δυο κομμάτια θα το σπάσω. Θα σηκωθώ και θα την κάνω από εδώ. Κι εγώ δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσω. Ένα λιμάνι είναι η ζωή και σε κυκλώνει. Δεν ξέρεις τι έρχεται ποτέ. Ξημερώνει. Ένα λιμάνι είναι η ζωή για μας τυχιώσεις. Θα θες να φύγεις μακριά και να γλιτώσεις. Και θα'ν αργά, ναι θα'ν αργά. Ένα λιμάνι είναι η ζωή κι άμας τυχιώσεις. Θα θες να φύγεις μακριά και να γλιτώσεις. Και θα'ν αργά, ναι θα'ν αργά. Νομίζω ότι είναι από τις πιο ωραίες εικόνες να βλέπεις παιδάκια με σκυλάκια. Ναι. Δεν είναι πάντα εφικτό όμως. Τουλάχιστον αναφέρομαι σε μένα, ας πούμε, που δεν είμαι επαγγελματίας. Πολύ θα ήθελα τα σκυλιά μου να συναναστρέφονται με παιδάκια, αλλά ενθουσιάζονται και τα δύο και πηδάνε πάνω στα παιδάκια και τα λοιπά και τρομάζουν τα παιδάκια. Ειδικά τα παιδάκια που ξέρουν, ας πούμε, δεν υπάρχει θέμα να κάνουν κάτι. Έτσι. Ούτε έξω πειράζουν. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, να μάθεις ένα σκύλο να προσεγγίζει ένα παιδί. Και στους ενήλικες το κάνουν συνήθως, πηδάνε πάνω και τα λοιπά. Να πούμε καταρχάς δύο λόγια για τα σκυλάκια. Ναι. Έχουμε τον Άξελ εδώ, ο οποίος έχει λιώσει. Ο Άξελ, ναι. Ποια είναι η ιστορία του Άξελ? Ο Άξελ διασώθηκε στην Αλεξάνδρη Μαθής, που κατάγομαι κιόλας. Πάρα πολύ κακοποιημένος. Του είχαν ξυλώσει τις νευράνες από τις πατούσες. Τον έχουν δείρει πάρα πολύ άσχημα από ό,τι φάνηκε και στη συνέχεια. Και είναι ένα σκυλί το οποίο έχει πάρα πολλές ευαισθησίες. Όλα έχουν. Αλλά αυτός έχει ίσως λίγες παραπάνω. Θεωρώ ότι ήταν λαχείο το ότι τον βρήκα. Ούτε κι αυτόν θεωρώ ότι τον βρήκα τυχαία.
γιατί είναι καταπληκτικός αυτό το οποίο κάνει, δηλαδή στα σχολεία μέσα, είναι εκπληκτικός. Δηλαδή μεταδίδει μια απίστευτη ηρεμία στα παιδιά, τα οποία δεν τον φοβούνται καθόλου παρόλο το μεγεθός του. Και του αρέσει πάρα πολύ να. Καλά, είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι και τεράστιο. Ναι, όχι, αλλά ξέρει ότι μπορεί για κάποιο παιδί να φέρει μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Σαφώς, ναι. Ο άλλος ο σκύλος είναι η Διόνη, την οποία δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε να τη φέρουμε σήμερα στην εκπομπή. Αυτή είναι ένα εκπληκτικό σκυλί, το οποίο είναι πάρα πολύ βασανισμένο επίσης. Την έχουμε στα πλάνα, συγγνώμη, την έχουμε στα πλάνα με τα κόλπα, Νίκο. Παρακαλώ. Ναι. Η οποία τη μαχαίρωσαν στο λαιμό, τη έκοψαν την ουρά, τη σπάσανε τα πόδια, την πυροβόλησαν στο πόδι. Έχουμε κάνει ένα τεράστιο αγώνα. Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή την παράνοια, πραγματικά. Σαφώς, σίγουρα. Έτσι, έχουμε κάνει ένα τεράστιο αγώνα και αυτή τη στιγμή έχει μια απίστευτη θεία. Γνωρίζει πάρα πολλές εντολές, γνωρίζει πάρα πολλά κόλπα, κάνει πάρα πολλά παιχνίδια. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ φανταστικό θέμα για τα παιδιά όταν πηγαίνουμε στα σχολεία. Και είναι και αυτό ένα σκυλί το οποίο σίγουρα δεν το διέσωσα, δεν βρέθηκε τυχαία και αυτό στο δρόμο μου. Είναι και οι δύο, εκπαιδεύτηκαν γύρω στα 2,5 χρόνια περίπου, Θοδωρή, για όλο αυτό. Ναι. Που βλέπουμε τώρα. Και εδώ είστε κάπου σε ένα σχολείο. Εδώ είμαστε σε μια ενημέρωση που κάνουμε, ναι, σε μια ενημέρωση. Τα παιδιά πώς αντιδρούν γενικότερα, θέλουν, ειδικά αυτά που είναι μικρότερη ηλικία. Γιατί είπαμε, δεν θυμάμαι αν είπαμε. Σε ποιες τάξεις σου πάνε, σε ποιες ηλικιακές ομάδες απευθύνεσαι? Από παιδικό σταθμό ξεκινάει το πρόγραμμα και φτάνει και μέχρι και ενήλικες, όποιος επιθυμεί, δηλαδή κάνουμε ενημερώσεις. Το πιο τρελό εντός εισαγωγικών που έχεις ακούσει από ένα παιδί, τι είναι? Ακούς, καλά, ακούς διάφορα από τα παιδιά, αλήθεια είναι. Γιατί από μικρό και από τρελό μαθαίνεις να είναι. Ναι, ακούς διάφορα. Κατά την πορεία, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εγώ 15 χρόνια είμαι μέσα στα σχολεία και προσπαθώ και κάνω ενημερώσεις. Όχι τόσο οργανωμένο όσο κάνω τώρα, απλά όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα προγράμματα και από τις τάξεις στις οποίες δουλεύω με τα παιδιά. Εγώ τώρα στην τάξη μου επίσης πρέπει να πω ότι δουλεύω ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με παρουσία σκύλους. Αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο διευθυντής μου, ο Πυρηνός ο Δημήτρης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας συνάδελφος, ο οποίος είναι πολύ μπροστά από την εποχή του. Αυτό το οποίο δηλαδή κάνει ότι είναι πολύ καινοτόμος και ότι είναι πολύ ανοιχτός σε κάθε νέα ιδέα. Οπότε η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πω ότι αν δεν είχα τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είμαστε στο σχολείο πολλά χρόνια μαζί. Μπορώ να πω δηλαδή ότι έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και κομμάτι, μέσα στο κομμάτι δηλαδή με τις ζωές. Θεωρώ ότι έχει πολύ τεράστια αξία η σημασία του ανθρώπου αυτού σε όλο αυτό. Έχει σημασία να βρίσκουμε ανοιχτό μυαλό στους ανθρώπους, σε κέρδιες θέσεις, με διάθεση να βοηθήσουν. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, ίσως δεν είναι και εντελώς αδικαιολόγητη μια επιφυλακτικότητα, να το πω έτσι μαλακά, που μπορεί να έχουν κάποιοι απέναντι στο να μπει ένας σκύλος μέσα σε μια τάξη. Ναι, σίγουρα. Δεν λέω ότι συμφωνώ με αυτό. Ναι, σίγουρα. Καμία περίπτωση. Εδώ στο εξωτερικό, θεωρώ ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει τάξη που δεν θα υπάρχει σκύλος. Στο εξωτερικό, βέβαια. Εδώ στην Ελλάδα είναι τα πράγματα λίγο πίσω. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε σίγουρα είναι ότι δεν μπορεί να πάρει ένας εκπαιδευτικός το σκύλο μέσα στην τάξη μόνο γιατί είναι κηδεμόνα σκύλου. Σαφώς ότι για να πάρει ένας εκπαιδευτικός το σκύλο μέσα στην τάξη, θα πρέπει να είναι σαφώς εκπαιδευτής σκύλου και να έχει δουλέψει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, τα σκυλιά μου εμένα δεν μπήκανε μέσα στο σχολείο στην τάξη μου ξαφνικά ένα πρωί. Είχαν δει γύρω στα 2.500 παιδιά πριν μπουν πρώτη φορά σε τάξη μέσα. Σε όλη την πορεία δηλαδή που εκπαιδεύτηκαν, συναντήθηκαν με 2.500 παιδιά πριν να καταφέρουν να ενταχθούν μέσα στην ομάδα. Προφανώς ρωτάω και σένα, Δημήτρη, γιατί σε έχει πάρει μονόδερμα. Γιατί να τη συγκρατήσει να πει. Δεν πειράζει, εγώ την απολαμβάνω κάθε φορά που μιλάει. Είναι πολύ σημαντική, το έχουμε πει και άλλες φορές στην εκπομπή με εκπαιδευτές, η κοινωνικοποίηση του σκύλου. Με τα παιδάκια ειδικά. Είδαμε πρόσφατα το γεγονός στην Κοζάνη, τα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, δεν υπάρχει λόγος να τα πούμε και τώρα. Πόσο σημαντικό είναι οι σκύλοι να κοινωνικοποιούνται με τα παιδιά και όχι μόνο με τα παιδιά, ειδικά όταν πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά. Η κοινωνικοποίηση του σκύλου, όσο περίεργο και μπορεί να ακούγεται σε κάποιους, είναι η βάση της εκπαίδευσης. Από εκεί ξεκινάει η εκπαίδευση ενός σκύλου, που όπου εκπαίδευση σημαίνει και η καθημερινότητα του σκύλου μαζί μας, η βελτίωση της ζωής του και η βελτίωση της σχέσης μας. Δεν μιλάμε καθαρά τη λέξη εκπαίδευση μόνο να εκτελεί ένα σκύλο στις εντολές που θα του μάθουμε. Μιλάμε για την όλη καθημερινότητά μας, πώς μπορεί να ζήσει καλά και όμορφα ο σκύλος μαζί μας και επίσης εμείς μαζί του. Όλα ξεκινάνε από την κοινωνικοποίηση. Πρέπει να εκθέτεις το σκύλο στα ερεθίσματα που θα δεις στο μέλλον με σωστά βήματα, σταθερά και ανεβάζοντας τα κριτήρια δίκαια για το σκύλο, ώστε όλα στο τέλος να του φανούν απόλυτα θετικά. Γι' αυτό θεωρώ ότι περισσότεροι εκπαιδευτές επιμένουμε στο όταν θα πάρουμε ένα σκύλο, ένα κουτάβι, πρέπει να αρχίσουμε να το εκπαιδεύουμε
με την κοινωνικοποίηση πρώτα και έπειτα μετά να προσθέσουμε είτε κάποιες εντολές είτε να πάμε στα επόμενα βήματα της εκπαίδευσης. Και να γίνονται έγκαιρα όλα αυτά, έτσι, γιατί πολλοί γίνονται... θεωρούν ακόμα ότι ο σκύλος πρέπει να πάει 6 μηνών, 12 μηνών. Όσον αφορά την κοινωνικοποίηση, τουλάχιστον από 8 εβδομάδων το σκυλί που θα φύγει από τη μητέρα του, θα πρέπει σιγά σιγά να έρχεται σε επαφή με αυτά που θα συναντήσει στο μέλλον. Αν αργήσουμε, μπορεί να έχουν υπάρξει κάποια προβλήματα τα οποία θα κληθούμε στο μέλλον να τα λύσουμε. Κάποια φοβία, κάποια πίεση στο σκύλο που θα τη βγάλει αργότερα, δεν θα νιώθει άνετα σε αυτό που θα του παρουσιάζουμε μπροστά του και γενικότερα διάφορα προβλήματα. Καλό είναι ότι σε αυτή την ηλικία από 8 εβδομάδων και έπειτα να αρχίσουμε να δουλεύουμε το σκύλο μας παρέα με κάποιον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει από εκπαίδευση, με έναν εκπαιδευτή σκύλων δηλαδή, και όχι απαραίτητα μόνοι μας, γιατί ακόμα και σωστά να θεωρούμε ότι τα κάνουμε, δεν τα κάνουμε σωστά σαν κηδεμόνες σκύλου, με αποτέλεσμα στο μέλλον πάλι να χρειαστούμε έναν εκπαιδευτή να διορθώσει αυτά που έχουμε κάνει ίσως λάθος. Και δεν θα είναι και εύκολο. Γιατί συνήθως απευθυνόμαστε στους επαγγελματίες, το έχουμε πει άλλες φορές, ναι, όταν προκύψει το πρόβλημα. Όχι πριν, συνήθως για να προλάβουμε τα προβλήματα. Συνήθως γίνεται αυτό. Είμαστε σαν ο άνθρωπος, είναι πρώτα δημιουργεί τα προβλήματα και μετά προσπαθεί να τα λύσει. Αντί να κάνει λίγο πρόληψη, να μην υπάρξουν τα προβλήματα, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία που λες. Χρειαζόμαστε έναν ειδικό επειδή κάναμε αυτό το λάθος. Όσον αφορά την κοινωνικοποίηση, θέλω να επιμείνω ότι πολλές φορές, ακόμα και πριν πάρουμε ένα σκύλο, ένα κουτάβι, καλό θα είναι να έρθουμε σε επαφή με έναν άνθρωπο, ώστε να μας πει τα πρώτα του βήματα της κοινωνικοποίησης και πώς πρέπει να γίνουν αυτά. Εγώ θα επιμείνω όμως πάρα πολύ στον τομέα παιδιού. Ναι. Δηλαδή, είπε η Κατερίνα πριν ότι ο Άξελ, για τον Άξελ νομίζω είπες, ναι, έχει συναναστραφεί 2.500 παιδιά, ναι, πριν μπει στην διαδικασία. Κάποιος είπε προχθές ότι πάρετε το σκύλο σας και πηγαίνετε τον έξω από ένα σχολείο, ας πούμε, εντάξει, διακριτικά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν περνάω από καμιά παιδική χαρά ή από κανένα σχολείο, που τα σκυλιά μου δεν είναι επιθετικά καθόλου και αγαπάνε τα παιδιά, έχω την εξής, το νου μου θα γυρίσει κάποιος και θα μου πει πάρ' τα σκυλιά από εδώ κτλ. Είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός ο κόσμος απέναντι στα παιδιά. Αλλά τέλος πάντων, η συναναστροφή με τα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Έχει αποδειχτεί ότι τα παιδιά σε μια οικογένεια που μεγαλώνουν με ένα σκύλο έχει κατά την πάροδο των ετών που μεγαλώνουν ευεργετικές ιδιότητες ένα σκύλο. Το λένε επιστήμονες, δηλαδή δεν το λέμε απλά συζητάμε σε μια καφετέρια και λέμε «Α, πάρε ένα σκύλο γιατί θα κάνει καλό στο παιδί σου». Έχει αποδειχτεί αυτό ότι ένα σκύλο όταν έρχεται σε επαφή με τα παιδιά σε μια οικογένεια, οπουδήποτε, σε ένα κύκλο που υπάρχουν και παιδιά και σκύλοι, ότι μεγαλώνοντας θα γίνουν ως επιτοπλίστων ακόμα και πιο υπεύθυνοι άνθρωποι, αν θέλει, σε κάποιες καταστάσεις. Καλύτεροι άνθρωποι, ναι. Και είναι κάτι που το προτείνουμε όταν μια οικογένεια θελήσει να πάρει ένα σκύλο και μπορεί να καταφέρει να δώσει στο σκύλο αυτά που χρειάζεται ο σκύλος, γιατί έχει και ανάγκες και αυτός. Καλό είναι να πάρουν ένα σκύλο. Και για αυτούς και για τα παιδιά τους. Τα παιδιά στο σχολείο, όταν βλέπουν τα σκυλάκια, ναι, τον Άξελ, τη Διόνη, ζητάνε ένα σκύλο, θέλουν και αυτά ένα σκύλο, ενθουσιάζονται. Ενθουσιάζονται σίγουρα. Κοιτάξτε, τι τους λέω τώρα. Είμαστε μια ομάδα η οποία δεν πάμε στα σχολεία για να πιέσουμε τα παιδιά και να τους πείσουμε να πάρουν σκύλο. Μάλλον πηγαίνουμε στα σχολεία για να τους πείσουμε να μην πάρουν σκύλο, αν δεν το έχουν αποφασίσει συνειδητά. Οπότε εμείς μιλάμε στα παιδιά μέσω του προγράμματος αυτού τι σημαίνει υπεύθυνη κηδεμονία ενός σκύλου και τι σημαίνει το να έχω έναν σκύλο στη ζωή μου. Και προσπαθούμε με σωστό τρόπο και με σωστή καθοδήγηση να τους τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό η απόφαση του να πάρουν ένα σκύλο, αν δεν έχουν πάρει ήδη. Αυτό. Ότι σίγουρα ζητάνε. Θεωρώ ότι ζητάνε. Δηλαδή, θεωρώ ότι όταν θα πάνε στο σπίτι, μπορεί να μην ζητάνε και να μην το λένε σε εμάς εκεί. Όταν πάνε στο σπίτι, σαφώς, αν δεν έχουν σκύλο, μπορεί να τους άρεσε. Βέβαια, αυτά βλέπουν έναν σκύλο που είναι εκπαιδευμένο στα μάτια τους. Δεν σημαίνει αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, ότι ο σκύλος που θα πάρουν στο σπίτι θα είναι στην κατάσταση στην οποία είναι τα δύο τα σκύλια τα οποία βλέπουν τα ίδια. Σίγουρα. Προηγείται μια διαδικασία όπως πολύ μεγάλη και πολύ επίπονη. Θα σου λέω εγώ λοιπόν τώρα, γιατί να μπει στη διαδικασία να εκπαιδεύσει τον Άξελ για αυτή τη δουλειά και να μην πάρει ένα λαμπραντόρ, ας πούμε, από έναν εκτροφέα, δεν ξέρω από πού, που θα είναι και έτοιμο θεωρητικά να κάνει αυτή τη δουλειά. Αξίζει τον κόπο.
Αξίζει σίγουρα το ταξίδι αυτό το οποίο κάνεις με τα σκυλιά αυτά. Αξίζει αυτό, με έχουν ρωτήσει πάρα πολύ αν μετάνιωσα για όλα αυτά τα οποία πέρασα. Η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ δύσκολα όλα τα χρόνια αυτά, γιατί έβαλα κάποια πράγματα πολύ πίσω στη ζωή μου. Αλλά είχα πει από την αρχή ότι εγώ θα πρέπει να τους σώσω. Να τα σώσεις όλα δεν μπορείς, είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, όταν το αντιληφθείς και το κατανοήσεις, δεν φτάνεις και στα όρια της τρέλας. Γιατί όταν μπεις σε μια διαδικασία του να τα σώσεις όλα, δυστυχώς ξέρεις ότι δεν γίνεται αυτό. Mm. Αρχίζεις να μην κοιμάσαι το βράδυ, αρχίζεις να έχεις τύψεις, αρχίζεις να έχεις πολλά. Όταν εγώ λοιπόν αποφάσισα ότι θα πρέπει να τους σώσω, αυτό λέω και στα παιδιά στο σχολείο, ότι δεν μπορείς να τα σώσεις όλα. Για το ένα όμως που θα σώσεις, θα πρέπει να γίνεις ο κόσμος, το όλος. Γιατί δεν έχει κάποιον άλλο στον κόσμο αυτό. Δεν μετάνιωσα σε καμία περίπτωση. Παρόλο τις δυσκολίες τις οποίες πέρασα, οι οποίες ήταν και πολλές, γιατί σίγουρα υπάρχουν και πολύ περισσότερα κακοποιημένα σκυλιά από τη Διόν και από τον Άξελ. Δεν υποστηρίζω ότι είναι τα μοναδικά κακοποιημένα στην Ελλάδα, δυστυχώς. Απλά είναι όταν μπαίνεις στο ταξίδι του να εκπαιδεύσεις ένα τόσο κακοποιημένο σκυλί για αυτό το οποίο εμείς θέλαμε στις ζωές, για να μπει σε ένα σχολείο, σαφώς είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Τις οποίες ξεπεράστηκαν, τις αφήσαμε πίσω. Κάθε μέρα εκπαιδεύεται, δεν σταματάει η εκπαίδευσή τους ποτέ. Όσο δηλαδή θα είναι στα σχολεία μέσα, η εκπαίδευσή τους θα συνεχίζει εφόρου ζωής. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κοινωνικοποιήθηκαν και ότι εγώ πλέον δεν κάνω κοινωνικοποίηση με άλλα παιδιά. Τους έχω, δουλεύουν στα σχολεία, εργάζονται και δεν έχουν καμία επαφή στην αναστροφή με τα υπόλοιπα παιδιά. Πιστεύεις κατά τη γνώμη σου ότι θα έπρεπε να ενταχθεί κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω, το μάθημα της φιλοζωίας? Είναι απαραίτητο, δεν πρέπει απλά να ενταχθεί. Το πρόγραμμα εννοώ κανονικά, ναι. Ας πούμε, από τις αυτό και μόνο δείχνει πόσο πολύ πίσω είμαστε σε αυτό τον τομέα σαν χώρα. Στο εξωτερικό δηλαδή υπάρχουν προγράμματα, ας πούμε, στα νησιά νηπιαγωγεία, που είναι μια κρίσιμη ηλικία, ναι, που εφαρμόζονται. Κοιτάξτε, στο εξωτερικό είναι αυτό που σου είπα και πριν. Ο σκύλος είναι μέσα στην καθημερινότητα των παιδιών. Είναι εκεί. Υπάρχει απίστευτη διαφορά στην συναισθηματική νοημοσύνη ενός παιδιού όταν υπάρχει παρουσία ενός σκύλου μέσα στην τάξη, ο οποίος θα είναι σωστά εκπαιδευμένος και θα είναι ενταγμένος στην ομάδα, θα είναι δηλαδή ένας συμμαθητής τους. Λειτουργεί σαν ένας συμμαθητής τους. Στην Ελλάδα, το γεγονός ότι είμαστε πολύ πίσω φαίνεται ακόμη και από αυτό. Το ότι δεν καταφέραμε όλα αυτά τα φιλοζωικά σωματεία και όλοι εμείς, γιατί ξαναλέω δεν είμαστε ενωμένοι, να εντάξουμε το μάθημα της φιλοζωίας στα σχολεία. Πριν πάμε να δούμε το βιντεάκι με τον Άξελ, να πάρουμε μια ιδέα για την πορεία του, θέλω να μου πεις για τα παιδάκια. Σίγουρα υπάρχουν κάποια που φοβούνται τα ζώα. Ναι, υπάρχουν, ναι. Είναι έντονο, σε έντονο βαθμό, και πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στα 15 αυτά χρόνια δεν μπορώ να θυμηθώ αν υπήρξε κάποια περίπτωση στην οποία υπήρχε κάποιο παιδάκι το οποίο να φοβάται τόσο έντονα ένα ζώο. Αυτά τα οποία φοβούνται, έχουμε μιλήσει και από πριν με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, ότι έχουν κάνει μια συζήτηση για το ποια ομάδα έρχεται. Δεν πιέζουμε κανένα παιδί να έρθει να χαϊδέψει τα ζώα. Λέμε ότι μπορεί να έρθει να χαϊδέψει τα ζώα και όποιο παιδί επιθυμεί και όποιο παιδί θέλει. Δεν έχω συναντήσει πάντως κάποιο περιστατικό στο οποίο ένα παιδάκι να φοβάται. Αυτός είναι και ο στόχος μας άλλωστε. Πηγαίνουμε να μάθουμε τη σχέση παιδιού με σκύλου, για να υπάρχει μια απόλυτη και επικοινωνία, επειδή δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Γι' αυτό σου είχα πει πριν ότι χρειάζεται δάσκαλος και χρειάζεται εκπαιδευτής σκύλου. Όπου θα πάρει από το χέρι ο δάσκαλος το παιδάκι, θα πάρει ο εκπαιδευτής σκύλου από το χέρι, σε εισαγωγικά, το σκυλί, και θα συναντηθούν κάπου στη μέση, αλλά θα γνωρίζει ο ένας και ο άλλος επιστημονικά αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα αυτό το οποίο κάνει. Θα γνωρίζει δηλαδή τι κάνει για να γίνει αυτή η ένωση των δύο αυτών. Και για να μην υπάρχει κανένα ατύχημα. Με αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Ναι. Και όλο το έργο που κάνεις. Αλλά δεν νομίζω, γιατί ο Άξελ είναι εξαιρετικός. Είναι φοβερός, ναι. Και έχουμε και το βίντεο που η στάση αυτή του ύπνου του έχει μείνει από τον ανούρισμα που ακούει στο σχολείο. Μπορεί, ναι. Μπορεί. Αν έχεις, Νίκο, δείξε μας λίγο τον ανούρισμα με ήχο να το απολαύσουμε. Για να... Εντάξει, τον ανούρισμα. Θα μας δείξει μετά τον Άξελ. Συγγνώμη. Άλλαξα γνώμη στον αέρα. Δεν έχω το δικαίωμα. Παρουσιαστής δεν είμαι. Πάμε, άντε. Απολαμβάνει ο Άξελ. Ο Άξελ απολαμβάνει. Όπως βλέπεις και εδώ, απολαμβάνει. Δεν έχει ξυπνήσει καθόλου. Και χωρίς χάδια από τα παιδιά. Πάντως είναι πολύ όμορφη η εικόνα. Είναι πολύ όμορφη η εικόνα τα παιδάκια να συναναστρέφονται έτσι με τα σκυλάκια και να περνάνε πάρα πολύ ωραία. Άλλα σκυλάκια θα εντάξετε στο πρόγραμμα? Χρειάζεστε.
χρειαζόμαστε σίγουρα σκυλάκια. Είναι η ομάδα, είναι σε συνεργασία αυτό που σου είπα πριν με την Kina Kondong Trainers Academy. Οπότε για να πάρει κάποιος υπεύθυνος ομάδας σκύλο, θα πρέπει να έχει τελειώσει την Ακαδημία και να είναι εκπαιδευτής σκύλου. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες μπορούν να τις κάνουν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, απλά δεν θα έχουν σκύλο μαζί. Είναι για αυτό το λόγο που είπαμε πριν. Τώρα ο Δημήτρης θα το πει και ο ίδιος. Είναι ο επόμενος σκύλος δηλαδή, που θα εντάξουμε, είναι στην ομάδα της Αθήνας. Ναι. Τον έχετε βρει? Τον έχουμε βρει. Ήδη εκπαιδεύεται. Απλά επειδή έχουμε θέσει κάποια υψηλά κριτήρια για πάνε ενδεχόμενο, όχι ενδεχόμενο του σκύλου. Μην το πάμε τώρα να κάνει κάποια επίθεση, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο, με την έννοια ότι να το απολαμβάνει ο σκύλος, να το απολαμβάνουν τα παιδιά, όλη την παρουσίαση να είναι ο σκύλος έτσι όπως χρειάζεται να είναι, σε μια ήρεμη κατάσταση, να απολαμβάνει τη μουσική, να του αρέσει αυτό που κάνει, γιατί δεν θέλουμε να πιέσουμε κάποιο σκύλο ο οποίος θα θελήσει, ας πούμε, να αποχωρήσει. Να στρεσάρεται, να πιεστεί ένα σκύλος. Κοιτάμε λίγο και την υγεία του σκύλου. Περνάει από κάποιες, πώς να το πω, κάνουμε κάποιες δουλειές πάνω στο σκύλο, πάντα θετικά, πάντα με θετικό τρόπο, εκπαιδεύει το σκύλο πάντα με θετικό τρόπο. Και προφανώς κάποια τεστ για να δείτε κατά πόσο ανταποκρίνεται. Ναι, κάποια τεστ μέχρι που μπορεί να φτάσει, μετά πάμε στο επόμενο βήμα σιγά σιγά. Όλο αυτό θέλει από 8 μήνες έως 12 τουλάχιστον, για να πούμε ότι είναι σε ένα στάδιο να ελεχτεί ο σκύλος από το δημοσθένειο, όπως είπε η Κατερίνα, για να ενταχθεί στο πρόγραμμα, και έπειτα, παρόλα που θα είναι στο πρόγραμμα, πάλι κατά καιρούς συνεχίζει η εκπαίδευσή του, πάμε και σε επόμενα βήματα, πάλι να ξαναπερνάει το τεστ, ας πούμε. Όλα γίνονται σε μικρή ηλικία, ξεκινάει ο σκύλος, όπως είπαμε, με την κοινωνικοποίηση, εκθέτουμε το σκύλο στα ερεθίσματα που θα συναντήσει, που είναι ο ήχος που θα παίζει, είναι η φασαρία που θα γίνεται σε ένα σχολείο, είναι οι φωνές των παιδιών, είναι οι κινήσεις των παιδιών, είναι ο πληθυσμός των παιδιών. Ξεκινάμε πολύ χαμηλά κριτήρια, να βλέπει 2 παιδάκια, να βλέπει 3 παιδάκια, μετά τα ανεβάζουμε, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να μπορέσει να μπει σε ένα σχολείο. Ας πούμε, πριν 3 μέρες κάναμε μία ενημέρωση και ήταν πόσα παιδιά ήταν? 350. Ούνι. Συνολικά. Σκέψω ότι κάναμε 3 τάξεις μαζί. Όπως το φαντάζομαι. Μια να χτυπάει το κουδούνι, ξέρω εγώ, να βγαίνει όλα έξω. Και να έχει ένα σκύλο εκεί. Νομίζω ότι αν ξεπεράσει αυτό το τεστ, μετά μπορεί να συμμετέχει και σε πόλεμο, σε μάχη. Επειδή αυτό για ένα σκύλο είναι αρκετά υψηλά, δεν μπορεί να το κάνει κατευθείαν. Θέλει τα βήματά του. Είδαμε και στα βίντεο πώς συμπεριφέρεται ο Άξελ, και έτσι θα πρέπει σιγά σιγά, όταν τα σκυλιά θα μπουν στη διαδικασία αυτή, να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και ο Άξελ μπήκε στη διαδικασία από μεγάλο σχετικά, από ό,τι κατάλαβα. Ήτανε μεγάλος, ναι. Έτσι. Ναι. Και έχοντας λύσει πολλά θέματα πριν. Φαντάζομαι ότι αν πάρεις ένα κουτάβι, αδέσποτο, δεν λέω να πάρεις ένα καθαρό αίμα, ας πούμε, να το πληρώσεις, να πάρεις ένα αδέσποτο κουταβάκι και το βάλεις, το προετοιμάσεις από πολύ μικρή ηλικία για αυτή τη δουλειά, δεν θα είναι ακόμα καλύτερο ίσως? Αν κάνεις τα σωστά βήματα, όπως πρέπει να τα κάνεις, θα είναι πολύ καλά. Υπάρχει όμως εννοώ για το έργο το δικό σας. Ναι. Θα είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα. Υπάρχει όμως ένα ενδεχόμενο, αν υπερβάλλεις, να έχεις αντίστροφο αποτέλεσμα από αυτό που θέλεις και να πρέπει μετά να δουλέψεις διαφορετικά για να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ή μεγαλώνοντας ο σκύλος να δείξει άλλο χαρακτήρα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα. Όλα είναι θέμα το να τα κάνεις όπως πρέπει να τα κάνεις, με τη σωστή διαδικασία. Ένα κουτάβι όλη την ώρα μαθαίνει. Και ένας μεγάλος σκύλος μαθαίνει, αλλά ένα κουτάβι είναι σαν τα μικρά τα παιδιά που τα απορροφούν όλα σαν σφουγγάρι. Και τα καλά και τα κακά. Και τα άσχημα και τα ωραία, ναι. Και θα πρέπει λίγο να του το δείξεις με ωραίο τρόπο. Σιγά σιγά, το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πηγαίνεις τα βήματα σιγά σιγά, ώστε να του δείξεις ότι όλο αυτό που συμβαίνει γύρω σου, στο περιβάλλον, είναι πάρα πολύ θετικό, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι και φυσιολογικό. Και είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτό ακριβώς που λες. Έτσι. Νίκο, αν θέλεις τώρα μπορούμε να δούμε το βίντεο του Άξελ, να δούμε λίγα πράγματα για την ιστορία του σκυλάκου αυτού. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.
It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Έτσι. Είμαστε οικογένεια όπως θα έπρεπε να είμαστε όλοι. Και άνθρωποι και ζωάκια. Σε ρωτάνε τα παιδάκια τι ράτσα είναι ο. Α, πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Ναι. Τι ράτσα είναι. Τους εξηγούμε ότι είναι ημίμος. Αλλά το πρώτο που ρωτάνε είναι αυτό. Τι ράτσα είναι. Επίσης υπάρχει και πολύ συχνά και ερώτηση από πού τον αγόρασες. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το ότι τα παιδιά στην ερώτηση από πού μπορούμε να βρούμε. Συνδυάζουμε την απόκτηση ενός σκύλου με την αγορά. Ναι, από πού μπορούμε να βρούμε έναν σκύλο είναι από ένα pet shop. Αυτή είναι η απάντηση, η πρώτη απάντηση που παίρνεις. Δηλαδή και με την αγορά ως έννοια και ηθικό θέμα, ας πούμε, και από τον τόπο αγοράς που είναι σαφώς, πάλι και λάθος. Ναι. Γιατί το έχουμε πει αρκετές φορές από εδώ ότι αν θέλετε να αγοράσετε ένα σκύλο, υπάρχουν εκτροφείς, καλή εκτροφείς, απευθύνεστε στον κοινοφιλικό όμιλο της Ελλάδος, έτσι λέγεται, για να βρείτε, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, έναν καλό εκτροφέα, να πάρετε ένα σκύλο. Αλλά εγώ θα σας πρότεινα, τόσα δέσποτα είναι, υιοθετήστε ένα σκυλάκι για να βγείτε από τη δύσκολη θέση. Και πάνω απ' όλα αυτό, έτσι, στα παιδιά να μην δίνουμε κατευθύνσεις τις οποίες τις έχουμε εμείς πάρει λάθος ή προσωπικές μας επιλογές, να τους αφήνουμε να επιλέγουν μόνα τους. Για να τους αφήνουμε να επιλέξουν μόνα τους, θα πρέπει να τους δώσουμε όλο το πεδίο των επιλογών και να μην το περιορίζουμε. Καταρχήν δεν μπορεί ένα παιδί να επιλέξει το να πάρει ένα σκύλο σε μια ηλικία όταν είναι στο δημοτικό. Για μένα δεν μπορεί. Ούτε σαν δασκάλα δέχομαι ότι μπορεί, ούτε σαν εκπαιδευτέρα σκύλων δέχομαι ότι μπορεί. Έχει την κρίση να αποφασίσει για το αν θα πάρει ένα σκύλο ή όχι στην ηλικία αυτή. Ναι, ναι, νομίζω ότι και ο γονιός θα πρέπει να αποφασίσει ότι θα αναλάβει εκείνος ένα σκύλο και θα μεταθέσει με ωραίο τρόπο τις ευθύνες στο παιδί, έχοντας αυτός πάντα την εποπτεία. Οι γονείς καταρχήν θα έπρεπε να εκπαιδευτούν, αυτό είναι το μόνο βέβαια. Εγώ για μένα το καλύτερο από όλα θα ήταν να ήταν και οι γονείς όλοι παρουσία γονέων να γίνονται οι ενημερώσεις αυτές στα σχολεία και όχι μόνο παρουσία παιδιών. Οι γονείς είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα έπρεπε να εκπαιδευτούν. Δηλαδή, ακούω από πολλούς αυτή η γενιά, ξέρεις, έρχονται με πιάνουν πολύ και μου λένε αυτή η γενιά είναι χαμένη. Με απογοητεύει πολύ να ακούω τη φράση αυτή η γενιά είναι χαμένη, γιατί σε αυτή τη γενιά ανήκουν πάρα πολλοί άνθρωποι, που σημαίνει ότι ανήκουν ανάμεσα σε αυτούς και πάρα πολλοί εγκληματίες. Όταν λέμε ότι αυτή η γενιά είναι χαμένη, και αυτή μπορεί να εκπαιδευτεί. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την εκπαιδεύσουμε και τη γενιά αυτή. Κάποιος είναι χαμένος όταν οι άλλοι το θεωρούν χαμένο όμως. Καλά. Να τον αφήσουν στην τύχη του, ας πούμε. Ναι. Να το πούμε έτσι. Για όλα αυτά που κάνετε, αφού θα πες μου πρώτα για να περάσει ο χρόνος και δεν θα προλάβουμε. Ναι, ναι. Όταν πάτε λοιπόν σε ένα σχολείο, τι ακριβώς κάνετε? Είδαμε κάποια πλάνα βέβαια, μπορεί να μας τα ρίξει γενικώς να βλέπουμε παράλληλα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι διαδραστικό, πολυθεματικό και διαπολιτισμικό. Έχει περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό, κάποια βίντεο τα οποία όλα ελέγχονται. Η συλλογή υλικού πρέπει να σου πω ότι γίνεται 15 χρόνια τώρα. Είμαι πολύ ανοιχτή στο να συλλέγω και νέο υλικό, αρκεί να το ελέγξω και να δω ότι μου ταιριάζει και μου κάνει. Έχει τα τραγούδια αυτά που σου είπα του Στέργιου, τα οποία τα χορεύουν τα παιδιά. Έχει κάποιες χειροτεχνίες όταν τα παιδιά είναι λιγότερα τα παιδιά. Γιατί τώρα το να πας σε ένα σχολείο και να ενημερώνεις 50 και 100 παιδιά, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο το να κάνεις κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα ήθελες. Οπότε έχει οπτικοακουστικό υλικό, έχει θεατρικό παιχνίδι, έχει χορό, έχει τραγούδι. Έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς τα οποία βιωματικά τα παιδιά να μάθουν να αγαπούν και να συμβιώνουν με τα ζώα. Και έχει και σκυλάκια. Έχει σκυλάκι αυτό που είπαμε, ότι στη Θεσσαλονίκη είναι οι δύο σκύλοι αυτοί και ένας ακόμη ο οποίος θα ενταχθεί το Σεπτέμβριο από μια συνάδελφό μου εκπαιδευτικό, η οποία τελείωσε επίσης την Ακαδημία και θα κάνουμε δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη του χρόνου και στην ομάδα της Αθήνας στον Δημήτρη και σιγά σιγά και στην ομάδα της Άρτας. Νομίζω πάντως είναι πολύ κρίσιμο σημείο, γιατί έχω την αίσθηση ότι το αποτέλεσμα, ας πούμε, της διδασκαλίας που κάνετε στα παιδιά θα απογειώνεται. Παρουσία ενός σίγουρα σκύλου, έχει πολύ μεγάλη τραβήξει διαφορά. Πολύ πιο εύκολα το ενδιαφέρον τους. Απλά αυτό, Θοδωρή, που λέω σε όλους και στους εθελοντές μου βασικά είναι ότι ο στόχος μας δεν είναι ο σκύλος. Σαφώς παίζει το ρόλο του, παίζει πολύ σημαντικό και σπουδαίο ρόλο, αλλάζει εντελώς η ενημέρωση. Αλλά αν δεν σιγουρευτούμε τόσο εγώ όσο ο κύριος Μουμιάδης ότι οι σκύλοι είναι πανέτοιμοι για να μπορέσουν να μπουν στα σχολεία, δεν πρόκειται να κάνουμε σε καμία περίπτωση κανένα πείραμα. Αυτό που είπε ο Δημήτρης, δεν υπάρχει καμία περίπτωση επίθεσης, γιατί δεν υπήρχε καν περίπτωση αυτή του να μπούμε στη διαδικασία του να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή του. Αλλά θα πρέπει με τα δικά μου μάτια, στα οποία έχω μία σχετικά, δεν θα πω μεγάλη εμπειρία, γιατί νομίζω ότι πάντα στο μηδέν είμαι και στην αρχή, ότι από το μηδέν ξεκινάω. Δηλαδή, αν με ρωτήσει τώρα, έχεις φτάσει σε ένα σημείο, τι αισθάνεσαι, θα σου πω ότι νομίζω ότι είμαι στην αρχή. Αλλά θεωρώ όμως ότι έχω μια εμπειρία, είτε μικρή είτε λίγο μεγαλύτερη, πάνω στο πώς θα πρέπει να είναι ο σκύλος που επιθυμώ εγώ σε μια ενημέρωση ενός σχολείου. Δηλαδή, το να δω εγώ με τα δικά μου μάτια, αν ο σκύλος που επέλεξα στην ομάδα τον ενταχθεί, μου κάνει αυτό. Ωραία. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε όλα αυτά που κάνετε. Ναι. Με τι λεφτά τα κάνετε? Πού βρίσκεται λεφτά? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σας στηρίζουν? Κοίταξε, καταρχήν θα πρέπει να. Αυτοί που με στήριξαν αρχικά και με στηρίζουν πάντα και είναι πάντα στο πλευρό μου και θα είναι, θεωρώ, είναι
οι φίλοι μου, η Έφη η Καραγιάννη και ο Γιάννης Πουρτσίδης, που είναι ιδιοκτήτης του alexandriamo.gr, που είναι και χορηγός επικοινωνίας μας από όπου ξεκινήσαμε όλο αυτό. Και το Pet Shop Amazonia στη Θεσσαλονίκη επίσης πάρα πολύ με έχει στηρίξει και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και στις εκθέσεις. Θα πρέπει να σου πω ένα πράγμα το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το περίμενα βέβαια από το Γιάννη, γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Στη συναυλία τώρα που θα κάνει ο Στέργιος στις 5 Ιουλίου στο Κυπωθέατρο, σκέψω ότι χωρίς να σκεφτεί για το αν τον ενδιαφέρει διαφήμιση στην Αθήνα, που δεν δραστηριοποιείται στην Αθήνα, βοήθησε ακόμη και σε αυτό, παρόλο που η συναυλία γίνεται στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι οι ζωές εκεί. Mm. Οπότε είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι στην ουσία που μας στηρίζουν. Όλα τα υπόλοιπα, μόνοι μας. Και όλο το υλικό και αυτά, και οι εθελοντές από τις δικές σου τις ομάδες. Ωραία. Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν να βοηθήσει την Κατερίνα, τις ζωές. Τις ζωές, βέβαια. Έτσι. Ναι, μπορεί να σας βρει, υποθέτω, στο Facebook στη σελίδα σας. Έτσι, θα έχετε στοιχεία επικοινωνίας. Και όσοι είναι εδώ στην Αθήνα, μπορούν να πάνε, πού είπες, στο Κυπωθέατρο. Πότε. Η επόμενη μας συνάντηση που θα ενωθούμε όλες οι ζωές και θα δουν και άνθρωποι από όλη την Ελλάδα από τις ομάδες, θα είναι στις 5 Ιουλίου στο Κυπωθέατρο της Νίκαιας, στη συναυλία του Στέργιου Σανάκη. Ωραία. Να σηκωθούμε όλοι από τον καναπέ να πάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς πάρα πολύ. Που ήρθατε. Νομίζω ότι είπαμε ωραία πράγματα. Ναι, ναι. Έτσι, και σε ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως είναι τα παιδιά. Γιατί είπαμε ότι αν αλλάξει αυτός ο κόσμος, μόνο τα παιδιά θα τον αλλάξουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρήκαμε πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι, σκυλάνθρωποι, θα το πω έτσι. Άνθρωποι που έχουν σκύλους και δεν λερώνουν τις παραλίες, όπως κάποιοι ισχυρίζονται, αλλά καθαρίζουν τις παραλίες από τα σκουπίδια που οι άνθρωποι κάνουν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή 30, εκπαιδευτή σκύλων από το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων, το ΕΚΕΣ. Όπως και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, έτσι και φέτος βγήκατε και καθαρίσατε την παραλία από τα σκουπίδια. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα, Θοδωρή. Νομίζω ότι βλέπουμε φωτογραφίες, να πούμε, από την δράση αυτή που κάνατε. Είχατε αρκετή συμμετοχή. Εσύ θα μας πεις όλες τις λεπτομέρειες. Θοδωρή, δεν σε άκουσα καλά, γιατί έχω ένα θέμα. Για πες μου πάλι τι με ρώτησες. Λέω, βλέπουμε φωτογραφίες από τη δράση που κάνατε στην παραλία του Αλίμου, αν δεν κάνω λάθος. Εσύ θα μας πεις. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα, αυτό το έχουμε καθιερώσει στην δεύτερη χρονιά που έγινε. Mm. Κάναμε αυτή την, ας το πούμε, εκδήλωση. Μαζευτήκαμε λοιπόν φίλοι της σχολής και μαθητές της σχολής. Και κάναμε αυτή την προσπάθεια. Είπαμε λοιπόν να μαζέψουμε, να καθαρίσουμε την παραλία από τις βρωμίες που κάνουν οι άνθρωποι. Μια συμβολική κίνηση για όσους θέλουν να πάνε με το σκύλο τους και έχουν πρόβλημα με όλους τους στις παραλίες. Μαζί μας ήταν η φιλοζωική, το ΣΑΖΑ, η φιλοζωική ένωση του Αλίμου. Ο Δήμος Αλίμου μας παραστάθηκε. Είχαμε μαζί τους σκύλους οδηγούς τυφλών, στους οποίους είμαι και μέλος. Είχαμε την ιατρική υποστήριξη, την Κούρα Ανιμάλης για διαπάνω ενδεχόμενο. Και η σχολή δικιά μας και όλα αυτά με τη βοήθεια της Προπλάν. Να συμπληρώσω ότι τα μαγαζιά τα οποία έχουν ανοίξει εκεί, στην παραλία του Αλίμου, στα Λουτρά Αλίμου, δείξανε πολύ καλή συμπεριφορά, μας συμπαραστάθηκαν, μας προσφέρανε ίσκιο, μας είπαν αν θέλουμε να κάτσουμε και ήταν πάρα πολύ θετική σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό για να μην είμαστε και γκρισίνα και γκρινιάριδες, έτσι. Θεωρείς ότι αλλάζει η αντιμετώπιση. Φιλές και μαθητές και φίλοι της σχολής και άνθρωποι και φίλοι μόνο του Facebook, να ξέρεις. Και όλο αυτό το πράγμα βασίζει καθαρά στον εθελοντισμό και στην καλή διάθεση. Και είναι σημαντικό να δίνουμε το καλό παράδειγμα και με πράξεις, ειδικά εμείς που έχουμε σκύλους, για να αλλάξει, γιατί νομίζω ότι αλλάζει σιγά σιγά και η εικόνα που έχουν ο κόσμος γενικότερα για όσους έχουν σκύλους, ότι οι σκύλοι λερώνουν, ας πούμε, και όχι οι άνθρωποι. Ας πούμε, εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα, πάω στο πάρκο Βόλτα και δεν θέλω να βλέπω σκουπίδια κάτω, γιατί φοβάμαι μην τα φάει ο σκύλος μου. Άρα δεν πρόκειται να πετάξω σκουπίδια και θα τα βρω την επόμενη μέρα. Άρα κάποιος άλλος τα πετάει. Ναι, να πω και κάτι άλλο. Μπορούμε να δείξουμε και πρακτικά την καλή μας διάθεση και τον πολιτισμό μας. Αν ο σκύλος μας λερώσει, απλά μαζεύουν τα κοπρανά του. Αν το κάνουμε αυτό, αφενός με ένα παράδειγμα για τους υπόλοιπους που δεν τα μαζεύουν, είναι μια εικόνα για αυτούς που δεν τα πάνε καλά με τους σκύλους και είναι και μια πράξη σεβασμού για αυτούς οι οποίοι μένουν τα σκυλιά λερώνουν μπροστά στις πόρτες τους, στα μαγαζιά τους. Επίσης θα συμπληρώσω βέβαια ότι αν το κάνουν και παράνομο, έτσι. Δηλαδή κανονικά έχουμε πρόστιμο και καλά να μας κάνουν.
Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους στην Ελλάδα ότι δεν πρέπει να συμμορφωνόμαστε λόγω προστίμου, αλλά λόγω παιδείας. Έτσι. Και είναι και αυτό ένα θέμα. Παιδιά ήτανε μαζί. Παιδιά είχαμε. Είχαμε πιτσιρίκια, αν και το Σάββατο είναι μια μέρα για τα παιδιά λίγο δύσκολη, γιατί το Σάββατο συνήθως έρχονται οι δραστηριότητες. Είχαμε πιτσιρίκια, τα οποία έρχονται και βέβαια κάνουμε και άλλες δράσεις στη σχολή, που είναι για παιδιά. Και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα, βέβαια λίγο να τα κρατήσουν να μην κάνουν μπάνιο, λίγο με το σκύλο, λίγο με τα σκουπίδια. Εντάξει, η εκπαίδευση των παιδιών για τα σκουπίδια ξεκινάει από τους γονείς, οι οποίοι πετάνε τα κυπελάκια του καφέ από το παράθυρο. Έτσι, ή από το παιδάκι που τρώει, το παγωτό του, που θα το οδηγήσει ο γονιός στο κοντινό σκουπίδι του τενεκέ να πετάξει τα σκουπίδια. Αυτό έχει σημασία. Έτσι. Λοιπόν, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέχισε την καλή δουλειά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά και να συνεχίσετε και την προσπάθεια τη δικιά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Pet Show και για αυτή την Τετάρτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.